Υπό την αιγίδα του Οργανισμού Προώθησης Εφαρμογών Διαμεσολάβησης και Εξοδικαστικής Επίλησης Resolve και με την υποστήριξη της δικηγορικής εταιρείας Καρατσόλη Τσιάντι και συνεργάτες το περασμένο Σαββατοκυριακό 4 και 5 Μαρτίου διοργανώθηκε το διήμερο συνέδριο της φοιτητική μη κερδοσκοπική οργάνωσης ΕΛΣΑ Κομμοντινή. Στο διήμερο καριέρα αναλύθηκαν ενότητες όπως το νευροδίκαιο, η ψυχική υγεία στον επαγγελματικό τομέα, το διεθνές εμπορικό δίκαιο, αλλά δόθηκαν και πολύτιμες συμβουλές στους φοιτητές και νέους νομικούς που παρακολούθησαν το συνέδριο αναφορικά με τη συνέντευξη ως μέσο για την επίτευξη εργασίας. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε ενότητες όπως το δίκαιο και η πληροφορική, ο τομέας της βιοηθικής ως εξέλιξη της νομικής επιστήμης, η θεματική δίκαιο και περιβάλλον, ενώ δόθηκε και μια εμπεριστατωμένη εισήγηση αναφορικά με την απαιτητικότητα της ένταξης στο δικαστικό σώμα και τις ευκαιρίες εν γέννη μετά το πέρας της νομικής σχολής.